γράφει. Μην πεις ότι είσαι άνεργη, είναι ντροπή. Σε γράφουμε, πρόσεχε. Σύντροφοι, είμαι άνεργη. Αυτό δεν σημαίνει όμως τίποτα, είμαι όμως ενεργή. Ενεργή σε καινούργιες ιδέες, με όρεξη του μεράκι και αυτή την παράδοση, σε ένα μεγάλο πιστεύω στη Λία, την υπεραγαπώ, την υπερεκτιμώ, είναι το μοντέλο των ονείρων μου, ως δήμαρχος, εντάξει, μεταξύ σε μόνο και αστείο. Θεωρώ ότι είμαστε κυβέρνηση ούτως ή άλλως, άρα πρέπει να δώσουμε όλη μας τη δύναμη και όλη μας την προπονή στο κεφαλή. Όλη μας τη δύναμη και όλη μας δεν το κάνει, επίτη δεν το κάνει. Είναι κάποιες παράσταση σε μεγάλη δουλειά. Επίτη κάνει ο άλλος. Κάποιες παράσταση σε λέω, μην λέω. Δεν χρειάζομαι λοιπόν μικρόφωνο, γι' αυτό σας λέω ότι δουλεύουμε σκληρά τις επόμενες 15 ημέρες. Δεν κάνω μια πρόσφατη κρατή. Δουλεύουμε σκληρά τις επόμενες 15 ημέρες, χωρίς να κοιμόμαστε το βράδυ. Κοιμηθείτε μετά που θα γίνουμε δήμος, που θα κάνουμε δήμαρχο. Συγγνώμη, θα πάρουμε τη δημαρχή και θα κοιμόμαστε. Ναι, θα ξεκουραστούμε φίλε μου μετά. Γιατί η δική μας η παράδοση μπορεί να μην έχει φαρφάρες και στημένα πράγματα και όλα τα υπόλοιπα που έχουν οι υπόλοιποι. Εμείς όμως έχουμε καθαρό βλέμμα, καθαρή ψυχή, δύναμη και προπάντων ιδέες. Στα πολιτιστικά, σε όλα. Τα πολιτιστικά είναι ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ και είναι πλέον θέμα γιατί έχει νεκρώσει πολύ μας ούτως ή άλλως τα πολιτιστικά. Γι' αυτό λοιπόν όλοι δουλεύουμε και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, αλλά ψηφίστε με κιόλα, ε! Όπως ο Βολανάκης δεν ετοιμάζεται. Ιδέα! Ηλία Βλάχος από τον Άγιο Νικόλα. Συμβούνται αρκετά χρόνια με την περίπτωση του Δήμου. Δυστυχώς, έχει φτάσει ο πολίτης να προσπαθεί να λύσει μόνο αυτά τα θέματα. Αυτά συμβαίνουν σε μια πόλη που λέγεται Αθένα, είναι στο έλεγχο τη Αθένα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί, σε αυτού. Τι μπορούμε να κάνουμε, να ερχόμαστε από ένα χώρο που κατακρίνονται με τον τίτλο ανανέωση. Είναι ευχάριστη, είναι ελάχιστη αυτή η οποία έχει ασχοληθεί με τα κοινά. Ελάχιστη, που σημαίνει καθαρότερη και αντίθεση με όλους. Ερχόμαστε από ένα χώρο που σημαίνει συντροφικότητα. Ερχόμαστε από ένα χώρο που είναι σαν παιδιά που δεν μας. Πιστεύουμε ότι θα κάνει κάτι μέσα. Έχω ένα δίμο εντελώς άλλο που σημαίνει ότι φτιάχνουμε πράγματα με δημιουργικές ιδέες από την πλευρά που τα βλέπουμε. Η πλευρά που τα βλέπουμε είναι κακή και καλή. Όταν δούμε την κοινωνία, μπορούμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα. Όπως είναι από την κοινωνία και πολλά άλλα. Αλλά εμείς θα δούμε μόνο σε αυτό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, δύο, τρεις, τέσσερις παραδάκια, να λένε κέντρο, έτσι κέντρο. Για μένα αυτό μια καραβέλα. Η πολιτική δεν είναι στο κέντρο. Η πολιτική είναι στη διακρίνηση, στη διάθεση του κοινωνιού, στο πώς σκέφτεσαι αυτό το κοινό. Παραδείγματος χάρη, κανείς δεν πιάνει το θέμα με την υγεία, κοινωνική πολιτική. Και πολλά άλλα που θα μπορούσα να πει. Εγώ θεωρώ ότι έχω μια αρκετά σοβαρή δύναμη. Πρέπει να την κάνω. Από κοινωνικά δίκτυα, από φωνές, από συνεχώς κλπ. Αλλά θα καταλάβουμε ότι δεν είμαστε άνθρωποι που κάνουμε στο ελληνικό. Κάνουμε το παλέτο. Και πρέπει να συμμετέχουμε και θα δούμε όλους αυτούς τους θεωρητικά αντιπάλους. Αυτό είναι το μέσο. Παρακαλώ την προσοχή σας. Είμαι η Στεφανία Γερανιού, που όλοι με ξέρετε. Απλώς όμως δεν μου ετοιμάσανε σήμερα αυτά τα χαλιά που είχαν την περασμένη Κυριακή να ανέβω στο πάλκο με έχουν κάτω. Δηλαδή με έχουν υποβιβάσει εντελώς. Λοιπόν, όλοι μαζί θα δουλέψουμε και θα νικήσουμε. Θα πάμε στη δεύτερη Κυριακή και από εκεί και έπειτα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά.